παλιά απόφαση 254 του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερωτικά σας λέω ότι υπήρχε και αντίστοιχη απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες αποφάσεις ζητείται από την πολιτική αεροπορία το αεροδρόμιο αυτό να ονομαστεί Πιτσέτας Κορνάβαλο. Επειδή τώρα είμαστε, όπως σας είπα, στη φάση της ολοκλήρωσης του κλειδίου και θα πρέπει να μπουν και οι ταμπέλες δημοτικός αεροκειμένος, αιτίας κλπ. Από το αρμόδιο υπουργείο, την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, μου ζητήσαν μια επικαιροποίηση της απόφασης για να δούμε αν και εμείς, σαν νέο δημοτικό συμβούλιο, συμφωνούμε με τις παλιές αποφάσεις. Αυτό είναι το ένα σκέλος της απόφασης. Το άλλο σκέλος αφορά το κόστος τοποθέτησης αυτής της ταμπέλας. Με την παλιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αντιλάμβανε ο Δήμος να αναρτήσει στο κτίριο το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη επιγραφή. Εγώ, με τις επαφές που κάναμε με τη Δημοτική Αεροπορία και με τον ανάλογο, υπήρχε μια συμφωνία το κόστος κατασκευής και ανάρτησης της συγκεκριμένης πινακίδας να καλυφθεί από την πολιτική αεροπορία. Οπότε, κερδίζουμε, φαίνονται, όπως καταλαβαίνετε, εκείνο το κόστος και επιπλέον, αν συμφωνήσετε, επαναρχόμαστε στην παλιά απόφαση, χαιροποιημένη, όσον αφορά το όνομα, το αεροδρομίο, να ονομαστεί Πιτσέτας Κορνάβαλος. Δύο σκέλη, λοιπόν, έχει η απόφασή μας. Επικαιροποίηση το αεροδρόμιο να πάρει όνομα Πιτσέτας Κορνάβαλος, που αυτό αποφάσισε και το τότε Δημοτικό Συμβούλιο και το Νομοσχεδιακό Συμβούλιο. Και δεύτερο, το κόστος ανάπτυξης και η γραφή της ταμπέλας να επιβαρύνει τον ανάπτυξη.